τις κοπέλες που θα είναι στην πρώτη φουρνιά των παιχτών. Λέει συγκεκριμένα ότι έχει ενημερωθεί ότι θα παραμείνει στην Ελλάδα και θα είναι η αναπληρωματική σε περίπτωση που μπουν νέοι παίκτες στο παιχνίδι. Θα μείνει στην Ελλάδα και θα είναι η αναπληρωματική. Άρα δεν ήταν στην πραγματικότητα ποτέ βασική, διότι βασική ήταν κάποια στιγμή. Τα δημοσιεύματα, ναι. Αυτή τη στιγμή τη δίνουν ως αναπληρωματική. Μέχρι τις προηγούμενες ώρες ήταν βασική. Το ρεπορτάζ μου λέει ότι η Ελευθερία Ελευθερίου ήταν βασική. Και ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν βασικός, δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο να θέσει τον εαυτό του στη θέση του αναπληρωματικού. Εγώ μπορώ να πω κάτι. Φυσικά. Επειδή το παιχνίδι είναι παιχνίδι των ανθρωπών. Υπάρχει πιθανότητα μια διαφορετική τροπή να πάρει το παιχνίδι και να χρειαστεί, δεν ξέρω τώρα, λέω εγώ, να μπουν κάποιοι παίκτες έξτρα στη μέση του παιχνιδιού ή στον πρώτο μήνα του παιχνιδιού. Κοίταξε, αυτό το συζητάγανε πολύ έντονα και πέρσι. Όχι όμως για λόγους αποχώρησης κάποιου που φεύγει και ο θελός. Να μπουν παραπάνω παίκτες δηλαδή από ό,τι συνηθώς. Μπορεί να υπάρξει ένα τέτοιο σενάριο. Μπορεί οι παίκτες να είναι περισσότεροι. Παιδιά, θα δείτε πολλά πράγματα καινούργια και αυτό που λέει και η Ντορέτα είναι περισσότεροι παίκτες. Πάντως, συγγνώμη, τώρα το ότι λέμε ότι η Ελευθερία δεν θα πάει δεν είναι κάτι το οποίο είναι. Ήδη σε καρισμένη δεν είναι το ρεπορτάζ της Ντορέτας. Α, μπράβο, δεν είναι. Μην ακούσω κανένα να λέει το είπε η Ντορέτα. Μπράβο. Όχι, δεν είναι σε αυτή την κατηγορία. Είναι στην κατηγορία ακούσαμε, διαβάσαμε, είδαμε. Αλλά πες στην κατηγορία το είπε η Ντορέτα. Είναι αυτό που θα σας πω τώρα. Τώρα θα πέσει η κομπίτσα, καταλάβατε τι γίνεται. Να... Ωραία. Και τώρα αυτό δείτε. Που θα σας πω τώρα είναι ότι υπάρχει ένας ακόμα παίκτης, Παύλα Παίκτρια, ο οποίος ήταν να πάει. Και δεν θα πάει. Να μαντέψουμε, θα μας πεις, θα γίνει, να θα μείνουμε την. Έχει ακυρωθεί και η συμμετοχή ενός ακόμα παίκτη από την ομάδα των Διασύμων. Άντρας ή γυναίκα. Δεν θα σας πω αν είναι άντρας ή γυναίκα. Γιατί. Θέλω για να μην λέω αρλούμπες. Σας αρέσει αυτή η λέξη. Είναι ωραία. Οι αρλούμπες. Για να μην λέω αρλούμπες, λοιπόν. Δεν θέλω να μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες. Θα κάτσω να ψάξω κι άλλο, να κάνω έρευνα και σωστό ρεπορτάζ. Νίκο, αυτό δεν πρέπει να κάνει ο σωστός ο ρεπόρτερ. Πρέπει να το διασταυρώνει με παραπάνω από μία πηγή. Θα το διασταυρώσω, λοιπόν, με όλες τις διασταυρώσεις που μπορούν να συμβούν. Πολύ ωραία έκφραση, ακαδημαϊκή. Ναι, ναι. Και όταν θα είμαι σίγουρη για το πρόσωπο αυτό, θα σας το πω. Μπορώ όμως σίγουρα να σας πω τώρα ότι ένας ακόμα παίκτης, αν ισχύει αυτό που λέγεται και ακούγεται για την Ελευθερία Ελευθερίου, υπάρχει ένας παίκτης που σίγουρα ακυρώθηκε η συμμετοχή του τέλος πάντων στο Survivor 2010 πέρα από την Ελευθερία Ελευθερίου. Δύο άτομα μείον. Που σημαίνει ότι ενδεχομένως ο άνθρωπος σας έλεγα εχθές ότι είναι πάνω από το τηλέφωνό του και περιμένει να δει τώρα. Θα αλλάξει κάτι να μπω. Θα αλλάξει κάτι να μπω. Ενδεχομένως αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, που φυσικά και το όνομά του το γνωρίζω, αλλά δεν μπορώ να σας το πω μέχρι να ολοκληρώσω το ρεπορτάζ, μπορεί να είναι ένας από τους παίκτες που θα γεμίσουν αυτό το κενό. Και θα λέει: μπορεί να μπω, μπορεί να βγω. Μπορεί να μπω. Καταλαβαίνεις, Νίκο μου, ότι αυτό που λέμε εξ αρχής για τις ανατροπές. Αποδεικνύεται περίτρανα και είναι λογικό, διότι όταν πάμε να φτιάξουμε, όχι εμείς, ο Ατζούν και η παραγωγή της Ατζούν Media, ένα παζλ τέτοιου τύπου, όπου από τον έναν παίκτη εξαρτώνται και οι υπόλοιποι, οπότε αν αλλάξει κάτι, δημιουργείται ένα ντόμινο αλλαγών που μπορεί να φέρει διάφορες ανατροπές περισσότερες από μια απλή αντικατάσταση ανθρώπου, είναι λογικό ότι θα έχουμε να μάθουμε πολλά μέχρι και την τελευταία στιγμή. Θα είμαστε εδώ με κομμένη την ανάσα. Κράτα την ανάσα σου, τριχωτό μου χυλάκι, γιατί έχω πολλά να σου πω. Ο τριχωτό χυλάκι δεν του μπαίνει. Σε αγαπώ. Κι εγώ. Και να μου φιλήσεις τη μαμά. Και ωραίο χτένισμα. Σ' αρέσει. Τέλειο. Σε ευχαριστώ. Αντίο προς τα παρόν. Εντάξει, παιδιά, καψώσαμε. Αυτό ήταν λοιπόν και πανέτοιμοι να περάσουμε στο δεύτερο μούλτι της εκπομπής μας. Που έχει πολύ πράγμα κι αυτό, Πολύ πράγμα αυτό το μούλτι, να μην σας τα λέω τώρα. Όχι, θα δούμε τώρα πού θα τα δείτε στην οθόνη.